Μικρή αλλά όχι μηδενική είναι η πιθανότητα ύπαρξης πετρελαίου κάτω από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12, δήλωσε ο επικεφαλής της Noble Κύπρου. Ο Τζον Τόμιτς μίλησε εκ νέου για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Χρυσάνθε, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής της Noble στην Κύπρο αναφέρθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας σε σχέση με το οικόπεδο 12. Όπως είπε, η επιβεβαιωτική γεώτρηση αναμένεται να γίνει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 13. Στις προτεραιότητες της εταιρείας είναι η επεξεργασία ενός μεγάλου αριθμού στοιχείων, η επιβεβαιωτική γεώτρηση και η ετοιμασία ενός στρατηγικού μοντέλου ανάπτυξης. Παράλληλα, όπως είπε, βασικό κομμάτι της στρατηγικής είναι η διαπραγμάτευση με την Κυπριακή κυβέρνηση για ένα τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το βασικό σενάριο προνοεί τη δημιουργία ενός χερσαίου τερματικού και αυτό που είναι πολύ σημαντικό επισήμανε είναι το ότι αυτό το τερματικό θα μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει πρόσθετες ποσότητες άλλων τεμαχίων. Επανέλαβε ότι στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται ως επιλογή και η δημιουργία πλωτού τερματικού αποθήκευσης που θα βρίσκεται μεταξύ των οικοπαίδων Κύπρου-Ισραήλ με ταυτόχρονη ύπαρξη αγωγών μεταφοράς του αερίου στην ξηρά. Τώρα για να επανέλθουμε χρήσανθεστα των κοιτασμάτων, ο Τζον Τόμιτς ανέφερε ότι νομίζει δυνητικά να υπάρχουν πολύ περισσότερα από 7-3 κυβικά πόδια και θα κυνηγήσουν πρόσθετες αγιοτρήσεις. Πάντως ξεκαθάρισε ότι θα ψάξουν και για πετρέλαιο, έτσι. Βεβαίως, αν και επισήμανε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί στη λεκάνη της Λεβαντίνης. Φυσικά τόνισε πως γεωλογικά δεν υπάρχει λόγος να μην εξευρεθεί πετρέλαιο. Για το οικόπεδο 12 είπε ότι οι πιθανότητες είναι μεν μικρές, αλλά δεν είναι μηδενικές. Ο Τζον Τόμιτς μιλούσε σε συνέντευξη τύπου για την εξαγγελία του πρώτου συνεδρίου, Eastern Mediterranean Gas Conference, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Μάρτιο. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.